Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα διεξάγονται όχι μόνο για όσους χρωστούν στις τράπεζες, αλλά και για όσους χρωστούν στην εφορία και μάλιστα για μικρότερα ποσά. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα πραγματικά έχουμε μεθαύριο Τετάρτη την εκκίνηση των πληστηριασμών για το νέο έτος. Είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί αλλά και φυσικοί. Και αυτό αφορά τις τράπεζες. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν αναβληθεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες στα τέλη του 2017, όμως ξεκινάει η διαδικασία και από ό,τι φαίνεται, ειδικά για τα τραπεζικά χρέη, η διαδικασία θα είναι να πηγαίνουμε όλο και περισσότερο προς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Στο παιχνίδι όμως μπαίνουν και τα χρέη προς την εφορία και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αφορά προφανώς εκατομμύρια συμπολίτες μας με χρέη προς την εφορία και σε αντίθεση με τις τράπεζες που υπάρχει το άτυπο μορατόριο, αν θέλει, των 300.000 ευρώ. Ενώ δεν προβλέπεται νομικά, οι τράπεζες δεν θα βγάλουν στο σφυρί, τουλάχιστον στην αρχή, σπίτια αξίας κάτω των 300.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την εφορία. Μάλιστα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, τα σφυρί θα βγουν σπίτια για χρέη ακόμα και 50.000 ευρώ προς την εφορία, ενώ δεν αποκλείεται στην συνεχεία το πήγε θα πέσει ακόμα και χαμηλότερα. Καθώς ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί η εφορία να βγάλει στο σφυρί σπίτια για άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και για χρέη άνω των 500 ευρώ. Τώρα τι γινόταν μέχρι πρότινος, υπήρχε η δυνατότητα από την εφορία να βγάλει χρέη ακίνητα στο σφυρί, όμως αυτό γινόταν στην αντικειμενική τιμή, στην αντικειμενική αξία δηλαδή του εκάστοτε ακινήτου, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ υψηλότερη από την πραγματική, από την εμπορική, με αποτέλεσμα οι πληστηριασμοί αυτοί να είναι άγονοι, δηλαδή ήξερα ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ότι θα έβγαινε μεν το ακίνητο στο σφυρί, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το αγοράσει κανείς. Τώρα όμως, στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται αύριο στη Βουλή, θα υπάρχει τροπολογία που θα επιτρέπει οι πληστηριασμοί αυτοί να βγαίνουν και από την εμπορική αξία, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από την αντικειμενική, το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο πίεσης από την εφορία προς φορολογούμενος, που ουσιαστικά λέει ότι ελάτε να ρυθμίσετε επί τόπου τις οφειλές, κάντε κάτι, αρχίστε να πληρώνετε τουλάχιστον ένα κομμάτι των χρεών σας, γιατί πλέον θα υπάρχει ουσιαστικά η δαμόκλειος πάθη των πληστηριασμών. Έτσι, είτε μέσω της ρύθμισης των χρεών, είτε βγάζοντας ακίνητα στο σφυρί, το κράτος επιδιώκει να εισπράξει χρήματα μέσα των πληστηριασμών, ενώ ταυτόχρονα σφίγγει ο κλοιός για όσους χρωστούν είτε στις τράπεζες είτε στις εφορίες, καθώς ο φόβος του ηλεκτρονικού πληστηριασμού είναι πλέον πραγματικός.